Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Πολλές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, το έχουμε πει και παλαιότερα αλλά πλέον έχει αλλάξει λιγάκι. Πώς να κάνουμε το Sea Drone σε FCC, αλλά η διαφορά είναι σε DJI RC και RC2. Προφανώς σε μία έναν ή δύο ή τρία είναι εύκολο, γιατί απλά βάζουμε τη συσκευή του τηλεφώνου και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Drone Tweaks που έχουμε δείξει στο κανάλι, μετατρέπεται απευθείας το drone σε FCC, οπότε μπορούμε να έχουμε καλύτερο σήμα για τις δύσκολες περιπτώσεις, αλλά με DJI RC ή RC2 δεν το έχουμε δείξει και είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Το μόνο που χρειάζεται βέβαια και η προϋπόθεση είναι να έχουμε την εφαρμογή Drone Tweaks. Για να το κάνουμε αυτό, ξεκινάμε το drone μας, το ενεργοποιούμε μαζί και με το DJI RC2, μπαίνουμε στην εφαρμογή και το βασικότερο απ' όλα είναι να περιμένουμε να πιάσει GPS δορυφόρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23 δορυφόρους από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ καλά, οπότε είμαστε ok να προχωρήσουμε στη διαδικασία για το πώς θα το μετατρέψουμε σε FCC χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Drone Tweaks. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε το κινητό μας τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Drone Tweaks, είτε είναι Android είτε είναι iPhone, δεν έχει σημασία, και κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένο και έχει πιάσει δορυφόρους το drone μας, ισχύει για όλα τα drone, ξέχασα να σας το πω, που χρησιμοποιούν DJI RC ή RC2, έτσι, είναι λογικό, δεν έχει δηλαδή μοντέλο κτλ. Μην μπερδεύεστε από την ιστοσελίδα που λέει ποιο μοντέλο έχετε και αυτά, είναι για όλα που χρησιμοποιούν DJI RC ή RC2, είναι η 1, η 2, η 3. Οπότε ανοίγουμε το κινητό μας τηλέφωνο που έχουμε μέσα την Drone Tweaks και πηγαίνουμε και ενεργοποιούμε το Quick Transfer. Θα συνδεθούμε με το drone στο Quick Transfer. Εν συνεχεία θα εμφανιστεί, όπως θα δείτε, στο χειριστήριο RC2 συγκεκριμένα, επειδή είμαι με Mini 4 Pro, ότι έχει συνδεθεί με Quick Transfer, Aircraft in Quick Transfer Mode and Connected to Mobile Device, και πάρα πολύ απλά θα πάω και θα πατήσω Exit Quick Transfer. Exited successfully, επιστρέφει πάλι πίσω, κλείνουμε το κινητό τηλέφωνο, Wi-Fi και τα λοιπά για να μην έχουμε παρεμβολές και για του λόγου το αληθές μπαίνουμε μέσα στο transmission και θα δείτε ότι το 1 χιλιόμετρο είναι πάνω από τη γραμμή 90. Όταν είναι C, το 1 χιλιόμετρο είναι, μάλλον να το πω από πάνω, το 1 χιλιόμετρο είναι από πάνω από τη γραμμή 90, σε αντίθεση με του όταν είναι CC, που είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή 90. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε FCC, μια πολύ εύκολη διαδικασία. Τώρα εντάξει, επειδή την έκανα λίγο αναλυτικά, πήρε και περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να την δείξουμε και να την κατανοήσουμε, αλλά γενικώς 2-3 φορές που το έχω χρησιμοποιήσει, δεν, ούτε, αν είναι 100% π.χ. η μπαταρία, ούτε στο 99% δεν προφταίνει να πάει, είναι τόσο γρήγορο, γιατί με το που το συνδέσεις σε Quick Transfer, απευθείας κάνεις αποσύνδεση και φεύγεις για την πτήση σου. Αυτό λοιπόν ήταν άλλο ένα βίντεο. Νομίζω σημαντικές πληροφορίες για αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Drone Tweaks και να αλλάξουν, να μετατρέψουν για την πτήση τους το drone τους από C σε FCC. Να πω σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να το κάνετε κάθε φορά που απογειώνεστε, γιατί όταν το απενεργοποιήσετε ξαναγυρνάει σε C. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!